Γεια σας, θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο το Gcomprise που είναι μια σουίτα εκπαιδευτικού λογισμικού και περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων για παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών. Έχουν κυρίως παιγνιώδη χαρακτήρα αλλά διατηρούν τον εκπαιδευτικό του προσανατολισμό. Την έχω εγώ ήδη εγκαταστήσει Android, στο Android μου tablet αλλά μπορεί να το, μπορείτε να το εγκαταστήσετε και σε ένα υπολογιστή Windows ή Mac ή και Linux. Ξεκινάω λοιπόν την εφαρμογή. Είμαστε λοιπόν στην αρχική οθόνη, αλλά πριν περιηγηθούμε στις δραστηριότητες, ας δείξουμε εδώ τις ρυθμίσεις που είναι κάτω εδώ στο γρανάζι. ώστε εκπαιδευτικοί μπορεί να θέλετε να δείτε τις βασικές ρυθμίσεις, για παράδειγμα τη γλώσσα, αν θα ενεργοποιήσουμε ήχους και ηχητικά εφέ, την ένταση του ήχου. Μπορείτε να κατεβάσετε κάποια εξτρά αρχεία ήχου και μουσικής, όπως εδώ που λέει λήψη σειρά εικόνων, κάποιες εξτρά εικόνες, γενικά πολύ μέσα που θέλει η εφαρμογή, αν έχετε χώρο στο τάμπλετ σας, μπορείτε να το κάνετε αυτό. Το μέγεθος γραμματοσυράς, πεζάει κεφαλαία ή αν θα αραιώσουμε τη γραμματοσυρά, μπορεί να είναι χρήσιμο αυτό με τις ανάγκες του καθενός. Και Εδώ είναι τα φίλτρα δυσκολία. Κάθε δραστηριότητα μπορεί να έχει διάφορα επίπεδα δυσκολία. Με το αστεράκι, το κίτρινο, το πιο εύκολο. Και όσο πάμε στα τρία κόκκινα, το πιο δύσκολο. Τώρα τα έχουμε όλα τα φίλτρα ενεργοποιημένα, άρα υπάρχουν διαθέσιμα όλα τα επίπεδα δυσκολία. Άρα, θέλετε να αφαιρέσετε εντελώ από όλε τι δραστηριότητε ε, κάποιες... Πούμε, τα πολύ δύσκολα, το κάνουμε κάπως έτσι. Εγώ τα αφήνω να υπάρχουν όλα τώρα εδώ πέρα. Και είμαι στην αρχική οθόνη και έχουμε εδώ τις, τις θεματικές κατηγορίες των δραστηριοτήτων, παιχνίδια λαβίνθου, παιχνίδια με πράξεις, αριθμητικοί μετρήσεις, παζλ, δραστηριότητες με γράμματα, λέξεις, λεξιλόγιο και εδώ διάφορα άλλα παιχνίδια. Να δείξουμε λίγο μία δραστηριότητα με αριθμητική. Μαθαίνω τους αριθμούς. Είμαι έτοιμος λοιπόν. <Και> εδώ λοιπόν, αν δεν καταλαβαίνουμε τι ζητάει η δραστηριότητα, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι το ερωτηματικό εδώ κάτω αριστερά και μας λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Ε εμφανίζεται ένα ψηφίο στην οθόνη και εμείς πρέπει να επιλέξουμε ίσο ρυθμών κύκλων. Και εγώ το είχα ρυθμίσει πριν εδώ να πάω στις ρυθμίσεις, επιλογές, κανονικά είναι με αραβική αριθμή. Ένα. Και πρέπει εγώ να πατήσω ένα, να πατήσω OK. Και βλέπουμε τώρα έχουμε πάει σε πιο δύσκολο. Γι' αυτό να ξαναδείξω τις ρυθμίσεις πάλι εδώ. Στα δεδομένα που λέει. Εδώ φαίνονται το τι διαθέσιμα επίπεδα υπάρχουν. Και αν θέλω μπορώ να καταργήσω κάποια αυτά για τον μαθητή. Να παίξει δηλαδή μέχρι ένα σημείο. Ανάλογες ρυθμίσεις μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες δραστηριότητες. Μπορείτε να τις δείτε κάθε μία. Και εδώ στι επιλογέ είδαμε πώ θα είναι π.χ. η αναπαράσταση των αριθμών, για πιο μικρά μπορεί να βάλουμε για παράδειγμα δάχτυλα, πιο μικρά παιδιά. Ένα. Ωραία. Κατά και κάπως έτσι λοιπόν είναι Ένα. αυτή η εφαρμογή να γυρίσω πίσω με το κουμπάκι εδώ το home. και θέλω μια δραστηριότητα να την έχω σαν συντόμευση μπορώ να πατήσω το τον ήλιο και μετά να φαίνεται στην αρχική μου οθόνη. Αυτά λοιπόν για το Ginkgo μια πάρα πολύ καλή σουίτα εκπαιδευτικών εφαρμογών.